συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε. Θα φέρεις τώρα εδώ τα ραβασάκια. Θα φέρεις τα ραβασάκια. Κύριε Υπουργέ, αφήστε να μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε. Προστατεύτε με. Προστατεύτε με. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε λιγάκι. Αφήστε. Προστατεύτε με. Αφήστε. Αφήστε. Να το απαντήσω. Ναι, αλλά θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Μισό. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε λιγάκι παρακαλώ. Να. Αφήστε, ναι, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Κύριε Υπουργέ, σας έδωσα το λόγο, είπατε. Όχι, με συγχωρείτε. Λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, τι με συγχωρείτε. Αφήστε να τελειώσω την πρότασή μου. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε εσάς. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Σαλμά να φέρθηκε το όνομά του και θα παρακαλέσω να κλείσουμε εδώ. Έχουμε το άλλο το νομοσχέδιο, το οποίο συζητούμε. Έχετε το λόγο. Θα φέρετε τώρα στη Βουλή τα ραβασάκια τα δικά μου και τη γυναίκα μου. Εάν δεν τα φέρετε, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο, εγώ θα κάνω μήνυση και εσείς θα δείτε να αρθεί η ασυλία σας. Για να τα φέρετε στο δικαστήριο. Δεν θα κρύβεσαι ρε γαϊδούρι πίσω από την ασυλία όμως. Το κατάλαβες. Δεν θα κρύβεσαι κύριε ρε γαϊδούρι πίσω από την ασυλία. Κύριε Γεωργιάδη. Θρασίδηλα παντεώνα που τολμάς και σκόλου και πιάνε. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Θα αρθεί η ασυλία του ψεύτη. Σας παρακαλώ. Θα φέρετε ένα βασάκι εδώ. Σας παρακαλώ. Παραγούριο παντεώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα κάνετε ανάκληση. Θα φέρεις τα χαρτάκια εδώ, παλιοψεύτα ρε, κριτήκα ρε. Κύριε, τα κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε πρόεδρε. Θα κάνετε ανάκληση. Στη γυναίκα μου. Αυτός. Λοιπόν, αυτό το υποκείμενο εκεί. Κύριε. Ή θα φέρεις τα χαρτάκια τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Ή θα φέρεις τα χαρτάκια αρχηγαϊδούρη τώρα. Ή θα γίνει. Κύριε Γεωργιάδη. Της Κρήτης. Λοιπόν. Πάρτε τώρα εδώ τα χαρτάκια. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον. Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε πρόεδρε, ακούστε. Είναι σοβαρά αυτά. Κύριε Γεωργιάδη. Με την τιμή και την υπόλοιψη. Κύριε Γεωργιάδη. Κανένας. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν σε είπα ούτε κλέφτη τα ματιώνα. Ούτε κύριε Γεωργιάδη, θα ανακαλέσετε. Λοιπόν, ακούστε. Θα ανακαλέσετε. Αυτός δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτός ο τύπος. Όχι έτσι. Όχι. Νομίζει ότι μπορεί να ασυμφωνεί και να κρύβεται στο μουστάκι. Λοιπόν. Από μένα δεν κρύβεσαι πολλάκι. Κύριε Γεωργιάδη. Έχει μήνυση και εισαγγελέα έχει φέρει στη Βουλή και αιτείται να γίνει ειδικό δικαστήριο για σένα. Το ξέρεις. Αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε καλύπτει. Κάποτε έλεγε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ ότι εσείς όποτε έρχεται για υπουργό από τον εισαγγελέα πρώτη θα το πηγαίνετε στη δικαιοσύνη. Για να σε δω λοιπόν τώρα για το φάκελο που έχει στείλει εισαγγελέα εδώ εναντίον σου. Θα ψηφίσει να πάει στο δικαστήριο ο κ. Πολάκης. Όχι βέβαια, γιατί είναι κοταλιράτη ο κ. Πολάκης. Αλλά άκου Πολάκη. Θα πέστε κάποια στιγμή. Εσύ λες αργά, εγώ λέω γρήγορα. Λίγο νερό. Και τότε, κοίταξε με καλά στα μάτια. Δεν τη γλιτώνεις με τίποτα. Δεν τη γλιτώνεις. Λοιπόν, και θα κλείσω. Δυο λεπτά. Δυο λεπτά. Εντάξει. Είπανε λοιπόν ότι κλείστε, σας παρακαλώ. Κύριε, θα πάει στη δικαιοσύνη. Θα πάει στη δικαιοσύνη. Θα πάει στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε πρόεδρε, ακούστε. Ολοκληρώστε. Ο κύριος Πολάκης. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Θυμάται. Ο κύριος Πολάκης. Λίγο ησυχία. Δεν θυμάται ότι αυτοί οι συνδικαλιστές που ανέφερε. Ότι αυτοί οι συνδικαλιστές. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Να κλείνουμε. Δεν είχαν χτίσει την πόρτα σε μένα, είπε. Την είχαν χτίσει λοιπόν την πόρτα. Οι συνδικαλιστές είχαν χτίσει την πόρτα στο δρόμο Καΐτιο. Και ξέρετε ποιος ήταν πίσω τα τούβλα, τα χτίζανε. Ο κύριος Ξανθός, που είναι τώρα υπουργός υγείας. Τώρα κάνετε ότι δεν τους ξέρετε. Όταν ήμουν εγώ υπουργός όμως και δεν με αφήνανε να μπω στα νοσοκομεία και κάνανε επεισόδια και χτίζανε τις πόρτες, ήταν οι καλύτεροι σας φίλοι κύριε Πολάκη. Τώρα ξαφνικά δεν σας αρέσουνε για τολμάρ και σου ασκούν κριτική που θα σας κάνει φάλαγα στην υγεία. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Ναι. Είχε το θράσος να πει ότι κόψαν τους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί τώρα είναι πιο κάτω από όταν πριν. Πιο χαμηλοί είναι τώρα από όταν πριν. Γιατί δεν τους αυξάνει πολλά και τους προϋπολογισμούς, κριτήκαρε.
Είπαμε γιατί, μην τα ξαναλέμε. Κότα Λιράτη. Άρα λοιπόν. Καλά, εντάξει. Έρχεται λοιπόν εδώ. Καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Για όλα. Καλώς. Απολογή κατά. Φέρ τα χαρτιά. Τα χαρτιά, τα ραβασάκια, φέρ τα. Ωραία. Τα ραβασάκια τώρα. Φέρ τα ραβασάκια εδώ. Όχι, θα μου πεις. Θα φέρεις τα ραβασάκια, αλλιώς τα δικαστήρια. Τα ραβασάκια εδώ, να τα δουν οι συνάδελφοι. Κύριε Γεωργιάδη. Ψεύτη. Λοιπόν, ο κύριος Σαλμάς, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.